Γρηγόρης Καλομύρης, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Η ΑΔΔ στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση με απόφασή της, ομόφωνη απόφαση, και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην υγεία, όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, να απαιτήσουν μαζί με το Σωματείο των Εργαζομένων του Ασκληπίου Βούλας, μαζί με την ΚΟΕΔΗΝ, την ανάκληση των αυθαίρετων πραξικοπηματικών ενεργειών του διοικητή, ενεργειών που συνδέονται με συνδικαλιστική δίωξη, μια και η συνάδελφος που μετακινείται είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ. Η άλλη συνάδελφος τόλμησε να διεκδικήσει συνθήκες ασφάλειας στην εργασία της, αρνήθηκε να εκτελέσει έργο το οποίο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα, με φοριανούς που κατέρεαν, γκρεμίζονταν. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε την ανάκληση αυτών των αυθαίρετων ενεργειών, καθώς και την καθαίρεση άλλη συναδέλφου από τη θέση προϊσταμένου που είχε, που κατήχε νόμιμα. Καλούμε λοιπόν τη διοίκηση του νοσοκομείου, καλούμε τον Υπουργό, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Πρόεδρο της Δεύτερης ΥΠΕ, τον Υπεύθυνο της Δεύτερης ΥΠΕ, να βάλουν το διοικητή στη θέση του. Ο αυταρχισμός είναι απαραίτητο συμπλήρωμα, αυτό που βεβαίως επιβεβαιώνεται και από την τακτική του διοικητή του νοσοκομείου. Ο αυταρχισμός και η αυθαιρεσία επιστρατεύονται για να επιβάλλουν μια αντιλαϊκή πολιτική στο χώρο της υγείας, σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του, υποχρηματοδοτούμενο και υποστελεχωμένο, ένα νοσοκομείο που λειτουργεί με τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, των γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων και όλου του προσωπικού. Εμείς διεκδικούμε ανατροπή των επιλογών που έχουν γίνει και στο χώρο της υγείας, από τα μνημόνια, ανατροπή γενικότερα των μνημονίων, στήριξη της δημόσιας υγείας, της παιδείας, των κοινωνικών αγαθών που συρρυκνώνονται, εγκαταλείπονται με βάση τις μνημονιακές πολιτικές. Ο αγώνας για την υγεία θα συνεχιστεί και με τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζει η ΑΔΔ. Καλούμε και τους συναδέλφους μας του ιδιωτικού τομέα σε κοινή πανεργατική απεργία στις αρχές του Νοέμβρη, απεργία για να αποκρούσουμε τα νέα μέτρα που έρχονται στα εργασιακά, την επίθεση που γίνεται και την ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, για να αποκρούσουμε τις ανατροπές που γίνονται σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, για να επιβάλλουμε τη θέλησή μας να ανατραπεί αυτή η πολιτική και όσοι την εφαρμόζουν να ανοίξει ο δρόμος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πλατιών κοινωνικών στρωμάτων και των εργαζόμενων.